Να περάσουμε τότε στην δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου που είναι... 12 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από τη Δευτέρα Κορινθίους Επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχη 6-11. Τούτο δε ο Σπύρο φιδωμένος και θερίσει, και ο Σπύρο επιβλογίες και θερίσει, έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εξ ανάγκης, λαρόν γαρ δότην αγαπά ο Θεός. Δυνατός δε ο Θεός, πάσαν χάρη περισσεύσεις μας, ή να εμπαντεί πάντοτε, πάσαν αυτάρκιαν έχονται εις παν έργων αγαθών, καθώς γέγραπτε, εσκόρπισε, έδωκε της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Ο δε επιχορηγών σπέραμα το σπήραντι, κι άρτον εις βρόση χορηγήσε, και πληθύνω το σπόρημον και αυξήσε τα γυρίματα της δικαιοσύνης ημών. Εμπαντή πρωτιζόμενη εις πάσαν απλότητα ή της κατεργάστη δημών ευχαριστίαν το Θεό. Αυτή την περικοπή η Εκκλησία μας τη διαβάζει 2 φορές το χρόνο. Εφέτος πρώτη φορά τη διάβασε 8 Οκτωβρίου. Και δεύτερη φορά τη διαβάζει τώρα 12 Νοεμβρίου. Σε αυτήν την περικοπή θέλω να κάνω 2 σχόλια. Ο Απόστολος Παύλος εδώ γράφει στους Κορινθίους πώς πρέπει να δώσουν ελεημοσύνη για τους φτωχούς. Και αναφέρει για παράδειγμα ο Παύλος τον Γεωργό και λέγει, ο Γεωργός όταν πηγαίνει να σπέρνει στο χωράφι, αν θα σπείρει με τσιγκονιά και θα τρίσει. Αν θα σπέρνει με αυθονία και θα τρίσει. Αυτό που λέγει ο Παύλος, μπορώ να το πω και εγώ, ως παράδειγμα από την πείρα μου για τα πρόβατα. Παραδείγματος χάρη, αν τα πρόβατα θα τα ταΐσουμε λίγο έτσι όσο να ζήσουν, τότε ούτε αρνιά μεγάλα θα μας δώσουν, ούτε γάλα πολύ θα έχουν. Εάν όμως θα τα ταΐσουμε καλά, θα φάνε καλά τα πρόβατα, τότε και αρνιά μεγάλα θα κάνουν και γάλα πολύ θα δώσουν. Έτσι ο Παύλος αναφέρει το παράδειγμα του Γιώργου και λέγει, ο καθένας από εσάς όταν θα δώσετε ελεημοσύνη και θα βάλετε χρήματα στο ταμείο των πτωχών, να μην το κάνετε αυτό με λύπη, ούτε με αναγκασμό, να μην σας αναγκάζει κανείς, διότι ο Θεός αγαπά τον χαροκόπο, αυτός που δίνει με χαρά, λέει. Η λαρόν γαρδό την αγαπά ο Θεός, που σημαίνει τον ανοιχτό χέρι αγαπά ο Θεός. Και βλέπουμε ότι όταν δίνουμε ελεημοσύνη στους φτωχούς, είναι σαν να δανείζουμε τον Θεό, καθώς μας διδάσκει η Παλιά Διαθήκη. Στο 19ο κεφάλαιο, Παροιμίες 17 στίχο, λέγει εκεί, δανείζει Θεόν ο ελαιών πτωχών. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει ποιος είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης που δίνει ελεημοσύνη στους πτωχούς, και αναφέρει για παραδείγματος χάρη το 111 ψαλμό 9 στίχο που λέγει, εσκόρπισε, έδωκε της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Ποιος είναι αυτός που σκόρπισε τα πλούτη του και έδωσε ελεημοσύνη στους φτωχούς? Δεν είναι κανένας άλλος παρά μόνο ο δημιουργός του σύμπαντος, ο Θεός είναι. Όλοι οι άνθρωποι μπροστά στα μάτια του Θεού είμαστε φτωχοί. Φτωχοί, διότι γυμνοί γεννηθήκαμε και γυμνοί θα φύγουμε. Όλοι είμαστε φτωχοί. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όσα υπάρχουν εδώ, σε αυτόν τον πλανήτη που λέγεται γη, είναι όλα του Θεού. Τα βουνά, οι πηδιάδες, η θάλασσα, τα λουλούδια, τα καρποφόρα δέντρα, τα κτίνη, τα πετινά, τα ψάρια, ό,τι υπάρχει εδώ επάνω σε αυτήν τη γη είναι όλα του Θεού. Καθώς στο 23 ψαλμό
πρώτο στίχο λέγει «Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτοί». Αλλά ενώ όμως όλοι οι άνθρωποι ενώπιον του Θεού είμαστε φτωχοί, άνθρωπον από άνθρωπο διαφέρει. Διότι είτε από το Α ή Β λόγο, μερικοί είναι ανώτεροι από τους άλλους ανθρώπους. Έτσι, αυτοί που είναι ανώτεροι βρίσκονται καλύτερα να δώσουν ελεημοσύνη στους φτωχούς. Αλλά ο Παύλος το θέλει, όχι με ανάγκη, ούτε με αναγκασμό, ούτε με λύπη λέγει, αλλά με χαρά, διότι ο Θεός τον χαροκόπο, αυτός που δίνει με χαρά, αγαπά. Αυτά. Μάλιστα. Και επειδή το τελευταίο αυτό πολλές φορές δέχεται αντιρρήσεις, αγαπητή Γιάννη, πρέπει να το αναλύσουμε λίγο. Λες ότι αυτοί που είναι πιο σημαντικοί, πιο ικανοί, έχουν και τη δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερα εισοδήματα και ως εκ τούτου στη συνέχεια είναι υποχρεωμένοι από τη συνείδησή τους βέβαια, γιατί το τόνισες αυτό, να δώσουν και σε αυτούς που δεν έχουν. Ο Ευαγγελικός Λόγος όμως πολλές φορές στρέφεται κατά των πλουσίων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πολλοί πλούσιοι δεν αποκτούν με νόμιμους τρόπους αυτά που έχουν. Ως εκ τούτου, να μην θεωρήσουμε ότι κάθε φορά αυτός που έχει τα έχει επειδή είναι ικανός και άξιος και απέναντι του Θεού εντάξει. Αλλιώς δεχόμαστε επικρίσεις ότι στηρίζουμε την κοινωνική αδικία, αγαπητέ Γιάννη. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Έχω να πω το εξής, μα το είπα, ότι άνθρωπον από άνθρωπον δεν φέρει. Είτε από το Α λόγο ή από το Β λόγο είναι ανώτερος. Ή έκλειψε ή δούλεψε είναι ανώτερος, αυτό εννοώ. Άρα περιλαμβάνεις και την κλοπή. Ναι. Γιατί άμα δεν το εξηγήσουμε αυτό, θα φανεί ότι ανώτερο εννοείς τον ικανότερο, τον εργατικότερο, τον φρονιμότερο. Δεν είναι όλα αυτά, είναι κι άλλα. Έτσι. Ο Ευαγγελικός Λόγος στιγματίζει σε πολλές περιπτώσεις τον πλούσιο που είναι άσπλαχνος, έτσι, και που σκέπτεται μόνο τον εαυτό του. Άρα λοιπόν, πέρα από την ελεημοσύνη υπάρχει και η δικαιοσύνη και δεν πρέπει να το παραβλέπουμε αυτό. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο λόγος για τον οποίο δίνουμε ελεημοσύνη δεν είναι για να φανούμε στα μάτια των ανθρώπων, γιατί υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Πέρα από το όλοι κάποιοι τα δίνουν και λυπούνται που τα έδωσαν, κάποιοι άλλοι τα δίνουν μόνο και μόνο για να φανούν ότι είναι άνθρωποι σπλαχνικοί. Ο Χριστός το λέγει, μη γνώτο η δεξιά σου τι και πει η αριστερά σου. Έτσι.